Απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι του νομού Καστοριάς. Εδώ και 6 μήνες δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους από τους Δήμους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι στηρίζουν τις ελπίδες τους στους νέους Δήμους και πιστεύουν ότι θα βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους. Όντως είμαστε απλήρωτοι σχεδόν σε όλα τα προγράμματα, στη Δυτική τουλάχιστον Μακεδονία από ό,τι γνωρίζω, από τον Ιούλιο. Ελπίζουμε τώρα και με τις νέες δημοτικές αρχές να ληφθεί υπόψη τόσο η εργασία και η ποιότητα της εργασίας στην ουσία που παρέχεται, ώστε να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός για την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόβλημα της μη πληρωμής των εργαζομένων δεν είναι καινούριο. Στην ουσία, από τότε που έχει λήξει οριστικά το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2008, πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι πληρωνόμαστε κάθε εξάμηνο, οχτάμηνο, κάποια προγράμματα έχουν να πληρωθούν και 8 μήνες και παραπάνω, αλλά αυτό έγκυται στο γεγονός το ότι επειδή οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν και άλλους εργαζόμενους, ας πούμε παράδειγμα εργάτες, όπου θα πρέπει να δοθεί ασφαλιστική ενημερότητα και για αυτούς. Η δημοτική επιχείρηση όμως αδυνατεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα, πιθανόν επειδή δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Τα δικά μας υπάρχουν θεωρητικά στην περιφέρεια. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πληρωθούμε αν ήμασταν όπως αυτό που θέλουν να γίνει τώρα, ας πούμε, σχετικά με τις κοινοφελείς επιχειρήσεις, όπου θα είναι μόνο τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, κοινωνική μέρημνα και γενικά προνοιακές δομές. Οι ενέργειες, έχουμε κάνει πάμπολες ενέργειες έως τώρα. Έχουμε στείλει και υπομνήματα και επαφές και με το Υπουργείο Ιστορικών και το Οικονομικών, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας. Είχαμε συναντήσεις τόσο με τον κύριο Γενικό, τον κύριο Περιφερειάρχη, όσο και με τον Διευθυντή της Περιφέρειας και με τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί από τον Καλλικράτη τι θα γίνει με τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι. Και εμείς όλο αυτό το τελευταίο διάστημα κάναμε διάφορες ενέργειες, ας πούμε, και απεργιακές κινητοποίησεις τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και στην Αθήνα. Είχαμε επαφές πάμπολες και με τους αρμόδιους του Υπουργείου Ιστορικών και τον Υφυπουργό, τον κύριο Ντόλιο. Πάντα, βέβαια, οι απαντήσεις τους ήταν πάντα έτσι περίπου σαν παλινοδίες, δηλαδή μια θα σταματήσουν τα βοήθεια στο σπίτι, θα μπουν καινούργιοι με νέες προκηρύξεις ορισμένου χρόνου, μετά θα συνεχίσουν, μετά από πιέσεις βέβαια και στη Βουλή και επερωτήσεις, θα συνεχίσουν τα προγράμματα. Τώρα όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η κυρία Κατσέλη χθες ή προχθές μάλλον ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συναντήθηκε με κάποιον Ευρωπαίο Επίτροπο, όπου έχει δώσει και στοιχεία σχετικά με την, αυτό που ζητάει δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την απασχολησιμότητα των έμεσα ωφελουμένων. Δηλαδή, παράδειγμα, εάν κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς έχει κάποιο γιο, κόρη, ανιψιό, ανιψιά κτλ., οι οποίοι βοηθούνται από τις υπηρεσίες του προγράμματος όσον αφορά και την έβριση εργασίας, αλλά και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Και τα ποσοστά από τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν συντριπτικά από ό,τι μαθαίνουμε, δηλαδή περίπου κατά 90-91%. Τώρα με τις νέες δημοτικές αρχές θα πρέπει, ας πούμε, και εμείς να αγκαλιάσουμε τους ηλικιωμένους, βέβαια που το κάνουμε, αλλά και οι νέες δημοτικές αρχές, ας πούμε, να αγκαλιάσουν τους εργαζόμενους, να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους και να υπάρχει γενικά έτσι ένας συντονισμός, επειδή θα είμαστε και περισσότεροι εργαζόμενοι τώρα, εννοείται, σε κάποιο νέο Δήμο.